Γεια σας! Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα παρεξηγημένο προϊόν το οποίο είναι φυτικό, φυσικό και μπορεί να μπει σε κάθε νοικοκυριό και είναι και ανερχόμενο. Ο κυμάς σόγιας που λέτε μπορεί να ανταγωνιστήσει επάξια το ζωικό κρέας και είναι ένα υποπροϊόν του σογιάλευρου το οποίο βγαίνει έπειτα από την αφαίρεση του σογέλαιου. Είναι μια σχετικά οικονομική εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών τόσο ώστε να μπορεί να αναμετρηθεί με το ίδιο το κρέας. Μαγειρεύεται γρήγορα και λόγω του ότι συσκευάζεται εντελώς αποξηραμένος, διατηρείται στο ράφι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμίζει αρκετά το ζωικό κυμά λόγω της υφής του και αν προσθέσετε και τα ανάλογα μπαχαρικά που προσθέτετε σε ένα κανονικό κρέας για να φτιάξετε το κυμά σας, θα έρθει στην ίδια γεύση. Για να μπορέσουμε να παρασκευάσουμε και να ξεκινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, θα χρειαστούμε να μουλιάξουμε τη σόγια μας, το κυμά μας, σε ένα μπολ το οποίο αντέχει τη θερμοκρασία, σε καυτό νερό για μισή ώρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι 250 γραμμάρια σόγια, κυμά σόγιας, είναι αρκετό για 4 άτομα. Εάν σε περίπτωση θα σας περισσέψει και θέλετε να το βάλετε είτε στο ψυγείο για 1 έως και 2 μέρες, μπορείτε επίσης να το βάλετε και στην κατάψυξη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και να το βάλετε την ώρα που θέλετε εσείς, να το ξεπαγώσετε και είναι πάλι έτοιμο να σερβιριστεί το φαγητό σας. Λοιπόν, εδώ θα βάλω 250 γραμμάρια. Να σας πω ακριβώς πώς είναι τα 250 γραμμάρια. Με κούπα. Μία. Δύο. Δύο κούπες. Είναι αρκετές. Θα βάλω λίγο ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω το καυτό μου το νερό. Θα βάλω ένα πιάτο από πάνω και θα τα αφήσω για μισή ώρα. Πάμε να σας δείξω και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το κυμά μας. Για το κυμά μας θα χρειαστούμε ένα ξυλάκι μικρό κανέλα προαιρετικά. Αν δεν θέλετε δεν χρειάζεται να το βάλετε, αν δεν σας αρέσει η κανέλα. Δύο φύλλα δάφνης, μισό κουτάλι σε σκόνη σκόρδο και αυτό προαιρετικά. Αν δεν σας αρέσει και δεν θέλετε μπορείτε και αυτό να το παραβλέψετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο πέρι, πάπρικα. Μισό κουταλάκι τριμμένο μαύρο πίπερο. Ένα κουτάλι της σούπας αλάτι ή μαλάιο, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε κανονικό. Ένα κουτάλι της σούπας πελτές. Ένα κρεμμυδάκι μικρό ή μεσαίο. Ένα μεσαίο καρότο. Λίγα κλωναράκια μαϊδανό, ελαιόλαδο και σάλτσα. Μπορεί να είναι τριμμένη σάλτσα, μπορεί να είναι πελτές σάλτσας, ντομάτας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέχρι να φτιάξω και να ψιλοκόψω τα υλικά μου, πάμε να σας πω και άλλες πολλές πληροφορίες για την σόγια. Ο καρπός της σόγιας χρησιμοποιείται στην διατροφή των λαών της Άπω Ανατολής για περισσότερα από 5.000 χρόνια. Ο διατροφικός πλούτος της είναι εντυπωσιακός. Είναι δεδομένο από καιρό ότι η σόγια σε σύγκριση με άλλα φυτά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για την ανθρώπινη διατροφή. Από αυτόν τον υπέροχο καρπό δημιουργούνται πολλές τροφές, ειδικά για αυτούς που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, το γάλα σόγιας, το γιαούρτι σόγιας και το ταφού που μοιάζει με ένα μαλακό τυρί είναι προτινόμενο. Το σογέλαιο, σάλτσα σόγιας και τέλος πρωτεΐνη σόγιας που κάνουμε και τη συνταγή. Η σόγια είναι ένα από τα πρώτα λειτουργικά τρόφιμα. Είναι πηγή πρωτεϊνών, πολυακόρεστων ω3 και ω6 λιπαρών οξέων, φυτικών ινών, φυτοχημικών, βιταμινών και μετάλλων. Μέχρι σήμερα ενεργητικές δράσεις της στην υγεία αφορούν την αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος, την δυσανεξία στην λακτόζη, την δυσλιπιδημία, την αρτηριακή υπέρταση και την λειτουργία του εντοθυλίου των αγκείων, το μεταβολικό σύνδρομο, την παχυσαρκία και τον ζαχαρότη διαβήτη, τους καρκίνους μαστού,
εσωγενετικών οργάνων και προστάτη, την οστιοπόρωση και την εμεινόπαυση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα ωφέλη και οι ευεργετικές ιδιότητες της σόγιας. Είναι μια οικονομική, εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών, τόσο ώστε να μπορεί να αναμετρηθεί με το ίδιο το κρέας. Τυράκι, μπορείτε να ρίξετε και λίγο τριμμένο τυράκι και να το απολαύσετε το φαγητό σας. Καλή σας όρεξη. Μείνετε συντονισμένοι και να είστε εδώ, γιατί επακολουθεί ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ακόμα, μια πολύ ωραία συνταγή με μπιφτέκια σόγιας, το οποίο είναι και αυτά εξίσου εξαιρετικά. Πάω λοιπόν να το δοκιμάσω το φαγάκι μου. Πολύ ωραίο, εύκολο υλικό, γρήγορο υλικό που μπορεί να γίνει συνταγή, υγιεινή συνταγή με χίλιους δύο τρόπους. Να το βάλετε στη ζωή σας, να το βάλετε στη καθημερινότητά σας και θα με θυμηθείτε. Δεν έχει καθόλου, μα καθόλου να ζηλέψει από το κρέας. Να ξέρετε ότι με τις έρευνες που κάνω και τις πληροφορίες που σας μεταφέρω μαθαίνω κι εγώ. Κάντε τα like σας, κάντε τα σχόλιά σας, κάντε τις εγγραφές σας, γιατί μου δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω και να σας κάνω και άλλα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε, ξέρετε ότι είμαι ανά πάσα στιγμή κοντά σας. Κάντε τα σχόλιά σας και εγώ είμαι εδώ να σας απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία και να έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι κάναμε. Mm-hmm.